Είδαμε ότι ματιάσαμε πριν τη βγάλουμε. Σε είπαμε, Σοφία μου, ότι είσαι νέα, ωραία, με δυο παιδιά, μορφωμένη και νταλικέρισα. Πώς θα συνδυάζει όλα αυτά. Καλημέρα. 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 Πες μας πώς επιβιώνεις αυτόν τον ανδροκρατούμενο χώρο. Είσαι έτσι περιποιημένη όταν οδηγείς την ταλίκα σου, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες. Γιατί είσαι και όλο κορίτσι. Κούκλα. Πάντα. Πρέπει να είμαστε περιποιημένες όλους τους χώρους που δουλεύουμε. Έχεις νιώσει ποτέ την απειλή, το φόβο, το ρατσισμό, ένα σεξιστικό σχόλιο από άντρες συναδέλφους σου ή σε βλέπουν με αγάπη και σε φροντίζουν και σε σέβονται? Τα σχόλια είναι πολλά. Εντάξει, τα περισσότερα είναι θετικά. Τα κακά σχόλια δεν τα εκφράζουν πάντα, μάλλον. Εντάξει, όλα καλά πάντα. Αλλά τα διαβάζεις στα μάτια τους, δεν μπορεί να μην έχεις ακούσει κάποιο αρνητικό σχόλιο. Όχι, εντάξει, για την ώρα όλα καλά, είμαστε, μπαίνουμε καλώς. Όταν σε φωνάζουν τα λικέρισα, πώς νιώθεις? Εντάξει. Πώς να νιώθω. Είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες. Ρε παιδιά, να πω εγώ τώρα το... Πώς πήρε την απόφαση καταρχήν, γιατί αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Κοιτάξτε, ήμουν από μικρή μέσα στο χώρο, ας το πούμε. Ο μπαμπάς μου, η δουλειά του ήταν με τα φορτηγά. Το είχα από μικρή το μικρόβιο. Και έτσι αποφάσισα να το ακολουθήσω κι εγώ. Κάνεις ταξίδια, κάνεις και ταξίδια εκτός Ελλάδας, γιατί ξέρω ότι έχεις και παιδάκια, γέννησες πρόσφατα, οδηγούσες την ταλίκα σου μέχρι 8 μηνών. Κάνεις και ταξιδάκια εκτός Ελλάδας? Εκτός όχι, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ναι. Για την ώρα είμαστε εντός ρόντου, αν προκύψει κάτι εκτός και μπορώ να τα απεξέλθω, πάω. Αλλιώς εδώ. Λέει, ο μπαμπάς σου τι λέει? Ο μπαμπάς μου? Ναι. Ο μπαμπάς μου βοηθάει. Βοηθάει, χαίρεται. Πώς σε βοηθάει, για πες μας. Ο μπαμπάς μου, ας πούμε τώρα που δεν μπορώ και έχω νεογέννητο, αναλαμβάνει εκείνο τα δρομολόγια. Ρε παιδιά, να πω εγώ τον καημό μου. Ένα μάξι μικρό έχουμε και δεν μπορούμε να το παρκάρουμε καλά-καλά όταν είναι μικρός ο χώρος. Δηλαδή, πας σε ένα εμπορικό κέντρο και θες είναι ίσα-ίσα και λες όλα την πάρω τη γωνία. Όχι, γενικώς εμένα μου συμβαίνουν διάφορα στο παρκάρισμα. Συνήθως συμβαίνουν στα κορίτσια. Πώς το κουμαντάρεις όλο αυτό το φορτηγό, βρεσί? Πώς το παρκάρεις? Δεν έχει σαν... Είναι θέμα αντίληψης. Δεν είναι τίποτα, όλα είναι... Αρκεί να το θέλεις βασικά. Όλα είναι εύκολα, αρκεί να το θέλεις. Έχεις αισθητήρες που κάνουν DDD το Όχι. Όχι ρε παιδιά, ούτε καν. Μακάρι να υπήρχαν, εντάξει. Παιδιά, εγώ θα είχα πάρει όλη την κάμερα. Έχει και αισθητήρες και κάμερες πίσω και βλέπεις. Όχι, όχι, όχι. Ο αισθητήρας είναι το μάτι και άμα ακούσεις τον μπαμ, σταματά. Έτσι το ξέρω κι εγώ. Με το ένα χέρι... Θα ρωτήσω κάτι. Ο άντρας σου τι λέει, ποια είναι η γνώμη του? Προσπαθεί να το χωνεύσει, έχουν περάσει βέβαια κάποια χρόνια, αλλά εντάξει, ακόμα το παλεύει. Γιατί έτσι όμως? Γιατί ζηλεύει τα σχόλια των ανδρών, ζηλεύει που τους βλέπεις όλους από ψηλά. Μπορεί να ανησυχεί. Για πες. Όχι, απλά σίγουρα ανησυχεί, πόσο μάλλον το καλοκαίρι που ήμουν έγκυος και ήμουν στο τιμόνι όλη μέρα. Έχει δίκιο. Εκτός των άλλων, εντάξει, όσο να είναι, παντού άντρες. Με τις άλλες γυναίκες οδηγούς. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες οδηγοί ταλίκας, φαντάζομαι. Εγώ δεν έχω ξανακούσει. Στη Ρόδο δεν έχουμε. Σε άλλα σημεία της Ελλάδος μας υπάρχουν. Τώρα ανακάλυψα μετά το άρθρο που δημοσιεύτηκε ότι υπάρχουν και άλλες γυναίκες στην Ελλάδα. Μιλάτε μεταξύ σας, κάνετε κάποια σωματή. Ναι, τώρα δηλαδή είδα ότι υπάρχουν γυναίκες, ότι είναι και αρκετές, δεν είμαστε λίγες. Μπράβο, κορίτσια, συγχαρητήρια. Ναι, έχουμε... Σαν γλωσσολόγος δεν δουλεύει, σε ιντριγκάρει πιο πολύ, Νταλίκα. Ή δεν πήγες δουλειά? Παιδιά, αναγκαστικά πήγα στο πανεπιστήμιο γιατί το ήθελε η μαμά. Πες μου ότι αναγκαστικά πήγες στο πανεπιστήμιο και ήθελες να οδηγείς Νταλίκα. Ναι, κοιτάξτε, πήγα στο πανεπιστήμιο, τελείωσα, δούλεψα κι αλλού. Ωστόσο, έβγαλα τα διπλώματά μου. Παράλληλα, έφτιαξα την οικογένειά μου. Είσαι καταπληκτική. Η Νταλίκα Σοφία θέλει ένα δυναμισμό. Μέσα στο σπίτι είσαι εσύ δυναμική ή όχι?
Α, σωστό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ κοινώ τα νήματα. Α, ωραία. Αλλά βέβαια, εντάξει, αν δεν υπάρχει και ο σύζυγος. Παιδιά, οι μαμάδες είμαστε οι αυστηρές. Τώρα κρατάμε. Πες μας το άλλο, με το ένα χέρι την παρκάρει στην Ταλίκα. Εννοείται. Από το γάμισο να γέμαλο. Με τα δύο και δεν παρκάρουμε το μικρό! Εσύ με το ένα δεν παρκάρει. Δυναμική κοπέλα, τι λέμε τώρα. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Να σου ζήσει η οικογένειά σου και πάντα να ξεχωρίζει και να είσαι τόσο δυναμική σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Φιλιά πολλά. Σα ευχαριστώ, να είστε καλά, καλημέρα. Τι καιρό έχει η Ρόδος, έχετε ήλιο ή το πρωί είχε ήλιο, τώρα λίγο συνέφιασε. Α, σα ήρθε ο βροχερό καιρό Αττική. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Να. Γεια σου, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, πάμε.